Όλες οι αστικές κυβερνήσεις έχουν βοηθήσει με την πολιτική τους στον χώρο της εκπαίδευσης, ώστε οι γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για την πρόσβαση των παιδιών τους στα πανεπιστήμια και τις πανεπιστημιακές σπουδές. Από το 2009 ως το 2020 μείωσαν το εκπαιδευτικό δυναμικό στα πανεπιστήμια της χώρας κατά 7.900 περίπου θέσεις εργασίας. Από το 2008 στο 2021 μείωσαν τη χρηματοδότηση κατά 6,1 εκατομμύρια ευρώ. Η αναβάθμιση που τάχατε στα έρθει για τα δημόσια πανεπιστήμια σημαίνει ότι τα δημόσια θα λειτουργούν με όρους αγοράς και θα γίνουν ακόμα πιο ακριβά για τη λαϊκή οικογένεια. Ήδη σήμερα οι νέοι μας και οι οικογένειές τους νιώθουν στο πετσί τους τι σημαίνει να πληρώνεις πέραν των εξόδων στέγασης, διατροφής, μεταφορών και δυσβάστακτρα δίδακτρα σε όλα σχεδόν τα μεταπτυχιακά τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων. Τα ιδιωτικά έρχονται τώρα να λειτουργήσουν και σαν λαγός, προκειμένου τα δημόσια πανεπιστήμια που μαραζώνουν από την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη προσωπικού να συρθούν στην τροχιά της εμπορευματοποίησης με την επιβολή διδάκτρων και στα προπτυχιακά τμήματα σπουδών. Να δέσουν τον νέο Έλληνα φοιτητή στο άρμα των τραπεζών, να τον σπρώξουν τελικά στην αγορά εργασίας, έχοντας πρίκα από πολύ νωρίς ένα δυσβάστακτο γι' αυτό χρέος. Ο αγώνας λοιπόν των φοιτητών αποτελεί σήμερα μια σκληρή μάχη κόντρα στην ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι φοιτητές μας, μαζί με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό κίνημα, βροντοφωνάζουν σήμερα στον δρόμο ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους και όχι ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Ότι το πτυχίο πρέπει να εξασφαλίζει ολοκληρωμένη γνώση και δουλειά με δικαιώματα. Ότι η παιδεία δεν είναι απλά δημόσια, αλλά δωρεά δημόσια παιδεία, με σκοπό όχι το κέρδος, αλλά την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα του φοιτητικού κινήματος και ευχόμαστε νίκη. Ο Σύλλογος ΔΕΠ, με βάση τις αποφάσεις του στις 17 Ιουλίου του 2023 και στις 9 Δεκεμβρίου 2023, συμμετέχει στα συλλαλητήρια εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, την ίδρυση ιδιωτικών και μη κρατικών πανεπιστημίων. Παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση μαζί με όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία συντονισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε από κοινού κάποιες κοινές διεκδικήσεις. Σας διαβάζω την απόφαση που έχει πάρει ο Σύλλογός μας. Ήδη στο προεκλογικό της πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει εγγράψει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Με τις προγραμματικές δηλώσεις της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το θέτει ως προμετωπίδα της πολιτικής της. Η σχετική συζήτηση δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80, πάλι όταν η Νέα Δημοκρατία υπήρχε, με την απόπειρα αναθεώρησης του άρθρου 16 το 2006-2007. Την περίοδο εκείνη βρήκε απέναντί της ένα μεγαλειώδες φοιτητικό και πανεπιστημιακό κίνημα που απέτρεψε τη συνταγματική αναθεώρηση του σύνολό της και ελπίζουμε να το βρει και τώρα. Η επαναφορά του ζητήματος ώστε να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών και μη κρατικών πανεπιστημίων είναι κάτι αναμενόμενο μετά τα όσα έχουν δρομολογηθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία 20 χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρουμε την απαξίωση και υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου μέσα από τη συνεχή υποχρηματοδότησή του, 10% μείωση των ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πολύ μεγαλύτερη σε άλλα πανεπιστήμια, ειδικότερα 308 καθηγητές είχαμε πριν τις νομοθεσίες αυτές, έχουμε φτάσει στους 279, εμπορευματοποίηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και λειτουργία του με οικονομικά κριτήρια αγοράς, μέσα από νόμους ψηφισμένους από όλες τις κυβερνήσεις, κυρίως μέσα από την επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία αρχικά επιβλήθηκαν από τους ίδιους τους πανεπιστημιακούς για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προέκυπταν από την υποχρηματοδότηση και στη συνέχεια θεσμοθετήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μόνο 2 έχουν μείνει χωρίς δίδακτρα. Κατάργηση των δημοκρατικών διοικήσεων του Πανεπιστημίου, πριτάνης, κοσμήτωρες και θεσμοθέτηση ολιγαρχικών συμβουλίων διοίκησης, ανάλογα με αυτά των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ήδη έχουμε δει τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Νομιμοποίηση κάθε είδους ανοιχτών εξ αποστάσεως πανεπιστημίων και κολεγίων, ακόμα και σε συνεργασία με ιδιώτες. Αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων κολεγίων που εμφανίζονται ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων και δικαίωμα των αποφύτων τους να δίνουν εξετάσεις στον ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο, πράγμα που οδηγεί στην υποβάθμιση του πτυχίου του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Επίσης, έχουμε μια υποβάθμιση και ανεπάρκεια των υποδομών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εστίες. Οι μισοί φοιτητές στεγάζονται σε εστίες. Από αυτούς που έχουν ζητήσει, γύρω στο 10% είναι από όλους τους φοιτητές. Με όλα τα παραπάνω που προηγήθηκαν, είχε ουσιαστικά ανοίξει από καιρό ο δρόμος για την ίδρυση ιδιωτικών και μη κρατικών πανεπιστημίων. Χρειαζόταν μόνο να βρεθεί το νομικό όχημα για να επιτραπεί η ίδρυσή τους, πριν ακόμα την αναθεώρηση του άρθρου 16, κάτι που η κυβέρνηση βρήκε στο άρθρο 28 του Συντάγματος. Έτσι, την εποχή που τα δικαστήρια νομιμοποιούν όλες τις επιλογές της κυβέρνησης, δρομολογείται να επιτραπεί μέσω ενός νομικού τερτυπιού η ίδρυση ιδιωτικών και μη κρατικών πανεπιστημίων. Με την αναθεώρηση την παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος, η κυβέρνηση παραδίδει μέρος του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτό αποτελεί άλλωστε βασική της επιδίωξη για όλα τα δημόσια αγαθά, την υγεία, τις μεταφορές, το ρεύμα και το νερό, και οι πανεπιστημιακές σπουδές λοιπόν μετατρέπονται σε εμπορεύσιμο είδος. Να πούμε επίσης ότι τα πανεπιστήμια της περιφέρειας θα έχουν μια πολύ μεγαλύτερη. Έτσι, θα έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις από αυτές τις αλλαγές οι οποίες θα γίνουν. Στη συνέχεια θα σας μιλήσει η Εύη Σαμπανίκου, μέλος του πρόεδρος του... Ναι, να επισημάνουμε επίσης ότι η ταυτόχρονη λειτουργία ιδιωτικών και δημόσιων πανεπιστημίων έχει ως στόχο να οδηγήσει τα τελευταία, όπως ακριβώς συνέβη και με τα νοσοκομεία ή με τις μεταφορές, σε υποβάθμιση και απαξίωση. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο που ήδη του χρηματοδοτείται θα οφηθεί σε περαιτέρω εμπορευματοποίηση και σε μια λειτουργία με όλο και περισσότερα ιδιωτικά οικονομικά κίνητρα. Η επιβολή διδάκτρων και σε προπτυχιακό επίπεδο, για τα μεταπτυχιακά σας μίλησε η συνάδελφος, θα είναι ένα επόμενο βήμα. Ήδη σε πολλά δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα. Συζητιέται και εδώ αυτό. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα γίνει πιο ταξικό. Στόχο της κυβέρνησης είναι να εμπεδοθεί έμπρακτα η αντίληψη ότι οι φτωχοί πρέπει να παραμένουν φτωχοί και αμόρφωτοι. Η περαιτέρω οικονομικοποίηση του Πανεπιστημίου θα έχει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην βασική έρευνα και στις ανθρωπιστικές κοινωνικές επιστήμες που πάνε να τις εξαφανίσουν. Θα επηρεάσει όμως και άλλα επιστημονικά πεδία. Επιπλέον, θα έχει μεγάλες επιπτώσεις, όπως σας προανέφερε η συνάδελφος, στα περιφερειακά, στο Αιγαίο, για παράδειγμα, που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι έχει το χαρακτήρα ενός πολυνησιωτικού, ακριτικού πανεπιστημίου, το οποίο θα προσπαθήσουν να υποβαθμίσουν περαιτέρω. Θα βρεθεί σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση το Πανεπιστήμιο Αιγαίου όσον αφορά την επιλογή από υποψήφιους φοιτητές, λόγω των συνθηκών, πρώτα απ' όλα για να φτάσει κανείς εδώ, έπειτα για να στεγαστεί εδώ, και έτσι μεγάλος αριθμός γονέων πιθανόν να δώσει προτεραιότητα σε ένα αμφιβόλου ποιότητας σπουδών ιδιωτικό ίδρυμα της γειτονιάς του, παρά σε ένα πλήρως καταξιωμένο, αλλά μακρινό, όπως φαντάζει, στην Αθήνα, δημόσιο πανεπιστήμιο. Για όλους τους παραπάνω λόγους, είμαστε ξεκάθαρα ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Βεβαίως πάνε να μπουν από άλλη πόρτα, και όχι από το άρθρο 16 ξεκάθαρα, και ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών και μη κρατικών πανεπιστημίων. Εμείς, ως μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα συμπορευτούμε με όλες εκείνες τις δυνάμεις, εντός και εκτός πανεπιστημίου, πανεπιστημιακούς, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους, που θα αντιταχθούν στην ίδρυση ιδιωτικών και μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος του 16 και του 4. Και θα παλέψουμε για μια αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν πρωτοβάθμια παιδεία. και εμείς οι μαθητές πάλι εδώ, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, κόντρα σε κάθε απειλή και τρομοκρατία, είτε με εισαγγελείς είτε με την αστυνομία, εδώ να παλέψουμε για ένα καλύτερο σχολείο και ένα καλύτερο πανεπιστήμιο. Χαιρετίζουμε και τους συμμαθητές μας που κατέβηκαν από τα σχολεία του Μανταμάδου να συμμετάσχουν και αυτοί στην κινητοποίηση σήμερα. Και αιτούμαστε κάποια πράγματα. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ούτε σκέψη για πανελλαδικές εξετάσεις σε όλο το Λύκειο, αύξηση της χρηματοδότησης για τα σχολικά κτίρια και τις υποδομές, κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής και της τράπεζας θεμάτων στο Λύκειο, να καλυφθούν όλα τα κενά σε καθηγητές, περισσότεροι καθηγητές για να σπάσουν τα τμήματα με λιγότερους μαθητές ανά τμήμα, δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε γυμνάσια και λύκεια, δυνατότητα κατοχύρωσης βαθμολογίας στις πανελλήνιες εξετάσεις, κονδύλι για τις σχολικές εκδρομές, να μην χάσει κανένα συμμαθητής μας τις εκδρομές, θέρμανση σε όλα τα σχολεία και όχι στην τρομοκράτηση και την καταστολή των αγώνων μας. Είμαστε σήμερα πάλι εδώ, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι συνάδελφοί μας, στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια που έχουν κατακλείσει ολόκληρη τη χώρα για να καταδικάσουμε το απαράδεκτο και αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το νομοσχέδιο αυτό έχει να υποβαθμίσει τα πτυχία μας και τις σπουδές μας. Μαζί φοιτητές, μαθητές, καθηγητές, γυναίκες που συμμετέχει σήμερα εδώ και ο Σύλλογος Γυναικών Μυτιλήνης και οι εργαζόμενοι. Χαιρετίζουμε επίσης την απόφαση των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου να συμμετέχουν εδώ και του Παλαισβιακού Εργατικού Κέντρου, γιατί είναι ένας αγώνας που θα δώσουμε όλοι μαζί, μαθητές, φοιτητές και όλος εργαζόμενος λαός. Καταγγέλνουμε επίσης τους φοιτητικούς συλλόγους εδώ στη Μυτιλήνη, όπου η κυβερνητική παράταξη η Δάπνη του Φουκού θέλει να επιβάλλει σιωπή νεκροταφείου. Ως εδώ όμως, την επόμενη εβδομάδα, όσοι είμαστε εδώ και ακόμα περισσότεροι, πάμε για γενική συνέλευση την Τετάρτη στις 12 η ώρα στο Πανεπιστήμιο. Το νομοσχέδιο αυτό δεν θα περάσει. Ο αγώνας μας είναι αυτός που θα του σταθεί εμπόδιο. Απαιτούμε όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να μην καταθεθεί το νομοσχέδιο. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών μας, δωρεάν σύντηση και στέγαση, με αποκλειστικά κρατική ευθύνη, κατάργηση ελάχιστης βάσης αγωγής, που κόβει κάθε χρόνο 44.000 μαθητές, αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές, με το πτυχίο να είναι μόνη προϋπόθεση για την εργασία.